θερμοί. Όπως βλέπετε στη φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη μεταγωγή του, η εμφάνισή του έχει αλλάξει προκειμένου να μην τον αναγνωρίζουν. Μέσα από το παράθυρο ακούγεται να μιλά στο συγκεντρωμένο πλήθος. Η Ελλάδα στα χέρια των Ελλήνων. Το δίκαιο θα το πάρουμε στα χέρια μας. Θα αντέξουμε στο τέλος κι εσύ. Στη συνέχεια η ηχογραφημένη φωνή του αρχηγού του στον όρκο της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης ακούγεται από ηχεία που κρατούν να τους καθοδηγεί. Ορκίσαμε! Ορκίσαμε! Την ώρα της εξόδου του Αρτέμις Ώρα από τα δικαστήρια, οι οπαδοί του εκδηλώνουν τη συμπαράστασή τους περικυκλώνοντας το αυτοκίνητο. Ο αρχηγός μας ήρθε εδώ συνοδεία προκειμένου να εκτελεστεί ένα ένταλμα που είναι και η μοναδική εκκρεμότητα που έχει, σύμφωνα με το οποίο θα δώσει κάποιες εξηγήσεις με τη μορφή απολογίας ή στον ανακριτή. Ήταν γύρω στις 6 χθες το απόγευμα όταν δεκάδες άνδρες της ασφάλειας ντυμένοι με πολιτικά περικύκλωσαν όλο το οικοδομικό τετράγωνο γύρω από μια πολυκατοικία της οδού Μενάνδρου στον Άλυμο. Εκεί βρισκόταν ο εδώ και 1,5 χρόνο καταζητούμενος Αρτέμις Ώρας μαζί με έναν ακόμη άνδρα που φέρεται πως τον βοηθούσε όλο αυτό τον καιρό. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ενίκων, του ζήτησαν να βγει έξω. Ο Αρτέμις Ώρας όμως αρνήθηκε και τότε άρχισαν να χτυπούν την πόρτα για να την παραβιάσουν. 20-25 άτομα με πολιτικά αστυνομικοί φωνάζαν εδώ σε εκείνο το χώρο. Είσαι περικυκλωμένος, βγες. Τους είδαμε να βγαίνουν με έναν κύριο και τον βάλανε στα αυτοκίνητα και φύγανε. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star φαίνεται ένα μέρος της επιχείρησης των αστυνομικών, οι οποίοι απέκλεισαν την οδό Μενάνδρου από τις δύο πλευρές του δρόμου και ζήτησαν από τους ενίκους των πολυκατοικιών να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους. Ο Αρτέμις Ώρας για να περνά απαρατήρητος είχε αφήσει τα μαλλιά και τα γένια του να μακρύνουν αρκετά, τόσο ώστε να παραπέμπει σε ιερέα. Δεν νομίζω θα μπορούσαμε να τον γνωρίσουμε. Είχε μακριά μουσια, γένια, μαλλιά, έτσι. Και εγώ δεν τον είχα πετύχει ποτέ στην πολυκατοικία. Χειροπέδες, με μουσια μεγάλο, μαλλιά, αδυνατισμένο. Σε ένα υπόγειο δίπλα στον γκαράζ, το οποίο είχε διαμορφωθεί σε δωμάτιο, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα, ζούσε εδώ και μήνες ο φυγόδικος Αρτέμις Ώρας. Ίσως εκεί, αν και κρυμμένος, εξακολουθούσε μέχρι πρόσφατα να ηχογραφεί τα μηνύματα διαγγέλματά του. Τους έδωσες ποτέ εντολή να διαπραγματευτεί το όνομα Μακεδονία? Τον είχατε δει σε αυτόν τον άνθρωπο? Όχι, όχι, όχι. Φαντάζομαι εμείς να κατεβαίνουμε, γιατί έχουμε τις αποθήκες μας. Όχι. Στα αποκλειστικά πλάνα του Βαγγέλη Γκούμα, πίσω από την πόρτα διακρίνεται μια μεταλλική μπάρα, την οποία φαίνεται πως ο Αρτέμις Ώρας χρησιμοποιούσε για να γυμνάζεται. Εγώ βεβαίως δεν θα παραδοθώ ποτέ, γιατί είμαι Έλληνας κυρίαρχος, αυτόφθονη θα γεννείς. Κοντά του βρισκόταν και ένας ακόμη άνδρας, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες έβγαινε από το κρυσφύγετο κάθε τρεις μέρες μόνο για προμήθεια φαγητού και ειδών πρώτης ανάγκης. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για υπόθαλψη εγκληματία. Εδώ και 15 μήνες τον αναζητούσε η αστυνομία. Πάμε στο Βαγγέλη Γκούμα να μας περιγράψει, Βαγγέλη, βήμα-βήμα πώς κατάφερε τελικά η αστυνομία να συλλάβει τον Αρτέμις Ώρα. Αυτό το οποίο μάθαμε, Κατερίνα, από τους κατοίκους ήταν ότι έβλεπαν τους αστυνομικούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάνω από μία εβδομάδα, να βρίσκονται εδώ γύρω στην περιοχή. Ήταν μια καλά οργανωμένη επιχείρηση, όπως είδατε στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφαλίσαμε. Υπήρχε μια ομάδα αστυνομικών η οποία κατέβηκε από το υπόγειο πάρκινγκ προκειμένου να αποκλείσει τη μία πλευρά της πολυκατοικίας. Δεύτερη ομάδα αστυνομικών πήγε από την άλλη πλευρά της πολυκατοικίας, ενώ μια τρίτη ομάδα αστυνομικών μπήκε από την κεντρική είσοδο. Κατέβηκε τη σκάλα που βλέπετε σε αυτό εδώ το σημείο μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Φτάσανε λοιπόν στο υπόγειο, εδώ όπου κρυβόταν ο Αρτέμις Ώρας, σε αυτήν εδώ την πόρτα. Χτύπησαν την πόρτα, έτσι μας είπαν οι ένικοι της πολυκατοικίας. Του είπαν βγες έξω, αυτός άρχισε να λέει δεν βγαίνω έξω. Η συνέχεια ήταν να προσπαθήσουν να ανοίξουν την πόρτα και στη συνέχεια λοιπόν ο Αρτέμις Ώρας έπεσε στα χέρια της αστυνομίας. Ήταν μια επιχείρηση που κράτησε αρκετή ώρα, αλλά μια επιχείρηση από την οποία δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Αρτέμις Ώρας, διότι όλο το οικοδομικό τετράγωνο στην οδό Μενάνδρου ήταν αποκλεισμένο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την περιγραφή, για την πολύ έτσι ακριβή και ενδιαφέρουσα περιγραφή που μας έκανες, Βαγγέλη.